Έρχονται τελευταία και εξομολόγηση και λέει, πάτε εσείς άλλα μας λέτε, ο Μόρφ άλλα μας ακούσαμε λέει. Αφαναγία μου. Τα διασταυρώσαμε. Λέω, εγώ σας λέω, βοηθάει για να συγκεντρωθείτε στη μία λειτουργία, όχι να κάνετε να τραβάτε κομποσκήνη. Λέω, ο Μόρφ λέει, κομποσκήνια λέει, στα... Λέω, φυσικά να κάνεις επίδειξη, λέω, με ακατοστάρμε στη μία λειτουργία. Για διευκρινίστε λίγο εδώ να ακούσουμε κιόλας. Τώρα που σας έχουμε στο τέλος πάντων, για αυτό που είπαμε για το κομποσκήνι, εμένα το γενικό μου συμπέρασμα τώρα που είμαι 60 χρονών, είναι ότι αυτά που σας λέω ισχύουν για όλους, και για τους μοναχούς, κατά την άποψη, και για τους γάμους και τους εγκόσμου αδελφούς, και τους σωτηρικούς και τους ζωικούς. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε... Όπως φτάσαμε σε αυτήν την εποχή που δεν ζούμε πλέον σε παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες, ζούμε σε πόλεις μεγάλες και μερικοί που ζούμε σε χωριά και τα χωριά έχουν αστικοποιηθεί. Και λόγω του διαδικτύου και των τηλεοράσεων και γενικά της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, ο πολιτισμός μας είναι αμερικάνικος. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, να και ο καφές που πίνω είναι γαλλικό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι δεν είμαστε οι παλιοί άνθρωποι του χωραφιού, της γης, των προβάτων, των αγελάδων, οι περισσότεροι, οι ελάχιστοι έχουν μείνει να ασχολούνται με αυτά. Να μου πεις, παίζει ρόλο για τη μετοχή μας στη Θεία Λειτουργία αυτών. Πώς δεν παίζει ρόλο. Παλιοί άνθρωποι, εγώ θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρούλης, στο χωριό υπήρχα μόνο, είχαμε έναν τεράστιο ναό, εμείς είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Κύπρου. Στα Σίδια υπήρχαν μόνο περιμετρικά. Πάνω στον τοίχο και πήγαιναν μόνο οι γριές. Μάλιστα είχαν το δικό της κάθε γριά. Και γράφαν και το όνομα του πάνω. Λοιπόν, ύστερα το 60 και μετά, όταν άρχισε η Κύπρος να γίνεται Ευρώπη, αρχίσαν τα στασίδια τα ενδιάμεσα. Στη Ρωσία, να μα πάτε μέχρι σήμερα, δεν έχει στασίδια. Μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με την προσευχή. Έχει με την ορθοστασία. Παρακαλώ. Η προσευχή είναι μόνο για την ψυχή, είναι για το σώμα. Βλέπετε τώρα, όλοι έχουμε ανάγκη να καθόμαστε και πρώτος εγώ. Όλοι πονούμε τα πόδια μας, πονούμε τα χέρια μας, τη μέση μας. Δεν έχουμε τις δυνάμεις των παλαιών. Άρα θα πρέπει και η ασκητική μας, διότι και το κομποσκήνι είναι μια μορφή ασκητικής, να τη δούμε μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης ζωής που ζούμε, της αστικοποιημένης. Δεν είμαστε με τον καιρό της φιλοκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ούτε του Αγίου Γρηγορίου του Συνανίτη, ούτε του Σημαίων του Νέου Θεολόγου. Δυστυχώς, θέλοντας και μη θέλοντας, είμεθα δυτικοποιημένοι, κι ας είσαι του Ερώ, κι ας είμαι του Ευρώ. Understand. Είμεθα δυτικοποιημένοι και προσπαθούμε να ξαναβρούμε τους ρυθμούς της καθημάς Ανατολής. Το ότι προσπαθούμε είναι προς επένω μας, όσοι προσπαθούμε. Είτε αυτά είναι παιδιά μας, είτε είναι εγγόνια μας, είτε είμαστε εμείς. Είναι ένας επένος. Να ψάξεις να βρεις τον ανατολικό τρόπο ύπαρξης. Διότι η Ανατολή δεν είναι μόνο τα τραγουδάκια, ούτε μόνο η φιλοκαλία. Είναι όλα. Όλα. Λοιπόν,
Δυστυχώς μας έλεγε η γερόντισσα, η τελευταία Αγία που εγνώρισα ήταν η γερόντισσα της Κρήτης, η Γαλακτία, και ο Ανδρέας την εγνώρισε. Και ο Διάκος επήγε, ο Πάτερ τώρα, και αρκετοί από εδώ τους Κυπρίους. Αυτή έλεγε ξεκάθαρα ότι η σειρά που πρέπει σήμερα να κρατήσει ο κόσμος για να μπορέσει να μαζέψει τον νου του. Διότι αν διαβάσετε φιλοκαλία, που η φιλοκαλία είναι το δοκτοράτο της ασκητικής, λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Νίλος, κάμνης προσευχή και φεύγει ο νους σου, διασπάται ο νους σου, δεν προσεύχεσαι. Δηλαδή, εμείς κανονικά, επειδή είμαι σίγουρος ότι και εσάς φεύγει ο νους σας, και μην μου πείτε ότι μαζεύετε, σημαίνει ότι έχουμε, ακόμα δεν έχουμε μάθει να προσευχόμαστε όπως θέλει η φιλοκαλία. Θα πέσει μύτη μας επιτέλους. Και όχι μόνο οι παντρεμένοι και οι εντοκόσμο, και οι καλόγεροι. Αφού του πηγαίνεις στο Άγιον Όρος, τα ίδια ερωτήματα που βάζετε εσείς, τα ίδια ερωτήματα βάζουν οι καλόγεροι. Είναι τις παντρεμένες της Αριώνα. Τα ίδια βάζουν οι Αγιορείτες, τα ίδια βάζουν οι Κυκώτες, οι Σταυροβουνιώτες. Βλέπεις ότι υπάρχει λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας των ανέσεων, των φαγητών που τρώμε, το ότι δεν έχει το σώμα μας προσαρμοστεί στο φυσικό τρόπο. Οι παλιοί που έκαναν γεωργία, έκαναν με τα ζώα, ασκούντα. Έρχονταν να κοιτάξω. Εγώ θυμάμαι το κρεβάτι του πατέρα μου που ήταν γεωργός. Απαναγία, το κρεβάτι του Αγίου Ιακώβου, που το ξέρω πολύ καλά, Σαλίκη, ήταν πιο άνετο που του πατέρα μου. Του πατέρα μου, Ανδρέα, ήταν τέσσερις τάβλες, έτσι πλατιές, ενωμένες, όπως είναι το καθετιοκόλο στη Σαλίκη. Και χτίζεται τέσσερα τέτοια, ενωμένα. Λοιπόν, και από κάτω για στρώμα είχε στουπί. Ξέρετε τι είναι το στουπί? Τζίβα. 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 Κατάλαβες αυτό που ανάβει κιόλας. Ναι. Είδα στουπιά, τα οποία η μάνα μου η καημένη έπρεπε κάθε 15 μέρες να τα βάλει στον ήλιο, για να μην πιάσουν κοριούς, και πάλι να του τα βάλει. Έβαλε του και έναν μια κουβέρτα από πάνω, από αυτές που έκαμναν στη βούφα, οι φέραν οι γυναίκες, όχι σεντόνι, όχι σεντόνι. Ούτε δεν έχει τον πατέρα που το βάλει σεντόνι. Μακριά έλανε, δεν είμαι τίποτε γυναικούδα. Το θεωρούσαν έλλειψη αντρισμού. Να βάλουν σεντόνι. Και του βάζαν για έναν πάπλωμα που πάνω το χειμώνα, το καλοκαίρι κοιμόταν έτσι. Χωρίς ούτε τίποτε από πάνω του. Και μόλις έκαναν εμένα, λένε, τέλειωσε ο γάμος. Γυναίκα σου θα κοιμάσαι πάνω, εγώ κάτω. Ξεκινούσαν την άσκηση δηλαδή. Δεν του έλεγαν τους κανένας πνευματικός αυτά τα πράγματα. Αυτόν το έβλεπα σαν μια μορφή αντισύλληψης. Θα καταλάβες, γιατί έκαναμε σου λέει 7-8 παιδιά. Πλέον θα ζήσουμε με κράτη. Τώρα πόσο το καταφέρνει, ο Θεός ξέρει, είσαι εκεί. Καταλάβες. Αλλά έκαναν τούτη την προσπάθεια. Χωρίς, ξέρετε που τα λένε τώρα πολλοί. Έχουν τους ομολογώ γέρους. Πάλι η σύγχρονοι δεν είναι έτσι. Δεν αποξενωθούν οι σύγχρονοι εάν τους πω αυτά τα πράγματα. Ότι στα 50 ξέρεις να κάνεις έτσι πράγμα. Και θα αρχίσουμε άλλα προβλήματα ψυχολογικά, του γάμου, καταλαβαίνεις τι εννοείς, ένα γάμο και ξέρει. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει αναλογία με την εποχή εκείνη και τη σημερινή. Δεν υπάρχει αναλογία. Να μου πεις, είναι το ίδιο το Ευαγγέλιο? Το ίδιο είναι. Αλλά και το Ευαγγέλιο μας βλέπετε προσαρμόζεται. Οι κανόνες που γράμμαραν ο Πανέγας Βασίλειος μπορώ να τους βάλω σήμερα. Εδώ οι αρχιερείς δεν τους δέχονται. Κατάλαβες.
όχι η κοσμική. Οπότε, έλεγαν αυτοί οι τελευταίοι Άγιοι που γνωρίσαμε, και ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ευμένιος, ο Ιάκωβος, η Γερόντισσα, η Γαλακτία της Κρήτης, ένας άλλος σπουδαίος, το οποίο πρέπει να του βγάλουν ένα βιβλίο, η κριτική. Ο Πάτερ Αναστάσιος, ο Κουδουμιανός, από τον Κουδουμά. Αυτοί έλεγαν ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να ξεκινήσει την πνευματική του ζωή με το ψαλτήρι και τους βίους των Αγίων. Οι βίοι των Αγίων είναι εφηρμοσμένων Ευαγγέλιων. Λοιπόν, στη συνέχεια, όταν διαβάσει και χορτάσει καλά το ψαλτήρι, να πιάσει την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι ένας ρεαλισμός. Εκεί βλέπεις την αμαρτωλότητα των προφητών, του Δαβίδ, του Σολομώντα, του Ιακώβ, του Αβραάμ. Προσέξτε τι είπα, την αγιότητα, την αμαρτωλότητα και την μετάνοια. Πώς την ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν την τόσο αρχαία κοινωνία. Μιλούμε 1000 χρόνια π.Χ. Αλλά όταν διαβάζω Παλαιά Διαθήκη, η εποχή του πατέρα μου και της μάνας μου και της γιαγιάς μου ήταν η ίδια. Δηλαδή, στην Κύπρο, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην κυρίως Ελλάδα, μέχρι το 1950-1960, ζούσαν τον καιρό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτόν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι πρωτινοί. Εμείς είμαστε στην γενιά εισαγόμενοι, μεταλλαγμένοι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τη δική μας γενιά ότι να ξεκινούμε με το ψαλτήρι, γι' αυτό δεν μίλησα για το ψαλτήρι σε κάποια φάση. Διότι έβλεπα ότι επήραμε ακόμα και στα πνευματικά μας προγράμματα οι νεότεροι παπάδες, επήραμε και οι επίσκοποι εντωμεταξύ να διαφορεί απλήρως τι λένε οι παπάδες. Παλιά τους παπάδες τους είχαν, όπως είπε η κυρία, η ζωή και ο Σωτήρας. Ύστερα αυτοί αποδυναμώθηκαν και ήρθαν οι καλόγεροι. Και αρχίσαν οι καλόγεροι τα δικά τους, τα καλοϊρίστικα. Και εδώ στους αγιορείτες όλοι έξω από το Άγιον Όρος. Θα κάνουν ομιλίες. Και αυτό είναι οργανωσιακό φαινόμενο. Δεν το έκαναν οι παγιοί καλογέροι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή φύγαμε από τον ευσεβισμό των οργανώσεων και πήγαμε στον γεροντισμό των καλογέρων. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή επέτρεψε ο Θεός και γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους και μεγάλωσα κιόλα, μου είπαν μετά τα 50 να μιλήσει. Το μερικοί μου με ξέρουν από τα, ο Ανδρέας με ξέρει από τα 18. Στην ουσία εγώ βγήκα να με μάθει ο κόσμος μετά τα 50. Μετά το 2000 δηλαδή, 12. Το 12 ήμουν 50 χρονών. Εγώ προσωπικά ωρίμασα πολύ και ξαφνικά όταν άρχισα να πηγαίνω στα Ιεροσόλυμα. Στη Συρία, στο Λίβανο, στην Κωνσταντινούπολη. Και είδα τι σημαίνει σημερινή Ανατολή. Ότι ετοιμαζόμαστε όλοι να ζήσουμε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Έπαιξε και πολύ ρόλο μετά που είδα τη δική μας, το δικό μας χάλι, το ορθόδοξο χάλι, στη Σύνοδο της Κρήτης, στο Κολυμπάρ. Όλα αυτά δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Και ξαφνικά δηλαδή, ήταν σταδιακά εκαταστρέφαμε το σπίτι μας. Άλλοι από αδιαφορία, άλλοι από εμπάθεια, διότι δουλεύαμε τα πάθη μας, αντί να δουλεύουμε την μετάνοια. Και η Εκκλησία είχε παραδοθεί στον αυτόματο πιλότο, που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Που λέγεται Άγιο Πνεύμα, ο αυτόματος πιλότος της Εκκλησίας.
αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, σιγά σιγά τους ερώτησα, εμείς τους λέω που μας έπιασε ο Θεός από τα μοναστήρια μας ή από τα γραφεία μας και μας έκαμε επισκόπη. Τι λέμε του κόσμου, τι λέμε αυτόν τον παπάδο. Μου είπαν λοιπόν αυτά που τώρα θα σας τα πω εν περιλήψη. Να ξεκινούν όλοι με το ψαλτήρι. Με το ψαλτήρι μαθαίνουμε τη μετάνοια ανεφθυρμοσμένη. Πώς την έζησε ο Δαβίδ και οι μαθητές του. Και μάλιστα μας δίδει ο Δαβίδ μέσα στο ψαλτήρι και τα κατάλληλα λόγια για να εκφράσουμε το χάλι μας, τη μετάνοια μας. Αλλά δεν μπορείς να κατανοήσεις το ψαλτήρι αν δεν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη. Τι έκαμε αυτός ο άνθρωπος τελικά και έγραψε αυτόν το ξέσπασμα της καρδιάς του. Και τόλμησε βασιλιάς άνθρωπος, οι όλοι οι βασιλιάδες θέλουν την υστεροθυμία τους, να τους γράψεις καλή ιστορία. Ο Δαβίδ έγραψε την αμαρτία του. Και όλοι οι Άγιοι, μα όλοι, μα Βασίλειος Μέγας, Γρηγόριος Θεολόγος, Αντώνιος ο Αιγύπτιος, ο Αϊσάβας, ο Άγιος Νεκτάριος των 20ων αιώναν, τι διαβάζαν. Ψαρτήρι δεν διαβάζαν. Μάλιστα διαβάζαν ψαρτήρι, δηλαδή διαβάζαν εφηρμοσμένη μετάνοια ενός ανθρώπου πως την έζησε 1000 χρόνια π.Χ. Με αυτόν τον τρόπο μάθαμε και ωραία ελληνικά. Όλη η τουρκοκρατία πώς εμορφώθηκε. Διαβάζοντας ψαλτήρι. Και μάθαιναν να συγχωρούν ο ένας τον άλλον. Είχαν λίγα διαζύγια. Άμα μάθεις να συγχωράς, δεν φτάνεις εύκολα στο διαζύγιο. Διότι εφαρμόζεις τη συγχωρητικότητα στην καρδία σου και στο διπλανό σου. Να μην πω ότι πρώτα είναι ο διπλανός και μετά η καρδία, πολλές φορές. Λοιπόν, και αυτοί οι Άγιοι που εγνώρισα μας έλεγαν όλοι να προτιμάτε να διαβάζετε ψαλτήρι. Πάω εγώ στον Άγιον Ιάκωβο και είμαι τότε 22 χρονών συνειδητοποιημένος ότι θα γίνω μοναχός. Και του λέω γέροντα, μα δεν γίνεται, είσαι λίγο σκάνδαλο, λέει. Ναι, γιατί? Του λέω έρχονται από το Άγιον Όρος εκεί στη βιβλιοθήκη του Αγίου Γερασίμου και μας λένε οι αγιορείτες όλοι, όλοι μας μιλούν για το Κομποσκίνη και τον Ισάτο Σύρο. Εσύ και ο Ευμένιος του λέω, διέβασε με ψαρτήρι, κάμε μετάνοιες, διέβαζε ακολουθίες, πήγαινε λειτουργία και να μάθεις να μετανιώνεις και να συγχωράς. Ε, τι άλλο θέλει μου λέει. Δεν σου φτάνουν αυτά. Του λέω, μα δεν μας λες εσύ για το Κομποσκίνη. Μου είπες μια φορά, κάμε τόσα Κομποσκίνια. Άλλοι μου λένε, του λέω, για την νοερά προσευχή. Λέει μου, παιδάκι μου, αν μου λέει, διαβάζεις προσεκτικά το ψαλτήρι και τους βίους των Αγίων, θα σε διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Όποτε αυτόν κρίνει ότι οριμάσεις, θα σε διδάξει αυτό, μου λέει, την ευχή. Αργότερα ο Αναστάσιος του Κουδουμιανός είπε, αν ήμουν νέος καλόγυρος, δεν θα έκανα τίποτε άλλο, θα μάθαινα το ψαλτήρι να παίξω. Αν όχι όλο, μερικά καθίσματα τουλάχιστον. Έτσι έκαναν οι Βαλικοί Μοναχοί. Οι Βαλικοί έκαναν αποστήτης. Λοιπόν, σε κλίμακα δεν το γράφω. Και λέει, η ευχή, η γονική μήτρα της ευχής είναι το ψαλτήρι. Δηλαδή είναι η μετάνοια, όταν λέει ψαλτήρι, είναι η μετάνοια. Δεν έμαθες να μετανιώνεις. Λοιπόν, διότι όταν λέμε ψαλτήρι, πίσω από το λέξη ψαλτήρι, κρύβεται ο τρόπος να μετανιώνω για τους αισχρούς λογισμούς μου, για τους θυμούς μου, για τις κακίες μου, για τις ζήγες μου. Είναι έτσι, γιατί δυσκολεύομαι να αγαπήσω, να κάνω υπομονή τις αρρώστιες μου, την άντρα μου, τη γυναίκα μου, τους παπάδες μου, οι όδες πόντι, τους ψάρτες μου, άμα έγκανουν τον ήχο.
Και έλεγαν αυτόν ότι ξεκινούμε με τη μετάνοια να μάθουμε το ψαλτήρι βοηθά έναν άνθρωπο. Γιατί δεν μπορεί να σου πει ένα, εγώ δεν μπορώ να μιλώ για τη μετάνοια, ρε παιδί. Γιατί για να μιλά για τη μετάνοια στην ουσία, αποκαλύπτεσαι. Μιλά για τον εαυτό σου. Εμένα μάθαν όλοι ότι ο μόρφο έχει μοθιάρι. Ότι είναι νευρικό. Μάθαν όλοι για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, για τη γιαγιά μου. Μα αυτό δεν το κάνω από περί αυτολογία. Και πώς θα διδάξεις τον άλλο. Από τον εαυτό σου, αλλά όπως έκαμε ο Δαβίδ, όχι τον καλό μου εαυτόν, τον κακό μου εαυτό, που τον έχω. Είτε από κληρονομικότητα, είτε από τη δική μου την επανάληψη διαφόρων παθών που έχουν βγάλει μέσα από ρίζες. Είτε το ένα, είτε το άλλο. Πρέπει να γίνει δουλειά. Λοιπόν, πάμε στον Παΐσιον τώρα. Αφήνουμε τον Ιάκωβο. Α, του λέω γέροντα πέμουν του Ιάκωβου να κάνω κομποσκήνια, τι θέλει. Εγώ είναι ο φυτέ μου, εγώ ο μοιραί μου, όπως σε λέγουν τώρα, λέω και Θεοτό και Παρθένε. Δεν μου είπε. Και πατερήμα λέω πολλά και πιστεύω λέω και λειτουργίες πηγαίνω και ακολουθίες διαβάζω και παρακλήσεις κάνω. Και συμπονώ τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και νιώθω πιο πολύ τη χάρη όποτε τους συμπονώ. Οπότε κατάλαβα ότι τούτοι οι ανθρώποι δεν είχαν σύστημα. Με παρακολουθούσαν την καρδιά του. Ο Άγιος Παΐσιος, που δεν νομίζω το Άγιον Όρος να καυτηθεί, το νεότερο Άγιον Όρος, ότι έβγαλε κάποιο μεγαλύτερο του Παϊσίου, έλεγε, όλη νύχτα, λέει, ασχολούμαι, λέει, με την ευχή. Και όλη μέρα διαβάζω ψαλτήρι. Και το θεωρούσε το καλύτερο πολυβόλο κατά του διαβόλου και των λογισμών. Οπότε, εγώ λέω, έχω δει αποτελέσματα, δηλαδή σε πάθη, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα σε νέους να τους βάλεις σε μια σειρά εγκράτειας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε. Όσοι μας επήρα στα σοβαρά και διαβάζουν βίους Αγίων, διαβάζουν το ψαρτήρι, κάνουν και κανέναν κομποσκήνι κατά την πούλησή τους, ό,τι θέλουν. Σπάνια από του άλλου κάνουνε τόσα. Τι ωραία εγώ γιατί εμένα είπα μου οι άλλοι κάνουνε πόσα να κάνω. Δεν να το επιβάλλω εγώ το άλλο, κάνω τόσα κομποσκίνια. Μετά να πιάνουν οι ενοχές, αν δεν τα κάνει, ή αν τα κάνει, να τον πιάνει η αίσθημα της, του εγωισμού. Κατάλαβες ότι είμαι ένας πετυχεμένος υποτακτικός. Όχι, λέω τους, ό,τι δώσει, τους λέω η μέρα. Να έχετε απλά minimum και maximum. Έτσι τους λέω. Minimum και μάξιμο. Και αυτά τα λέω πιο πολλά σε καλογέρους και σε παπάδες, όχι σε λαϊκούς. Οι λαϊκοί σήμερα, αν καταφέρνουν να προσεύχονται μισή ώρα την ημέρα, είμαστε χάπιοι. Και να πηγαίνουν λειτουργίες βέβαια. Έτσι, να διαβάζουν το ψαλτηράκι τους, κανένα βίο Αγίου, έτσι. Καλά ένα θα σου πω εγώ τώρα πώς διαβάζεις, αφού έχει τρόπο το ψαρτήρι να το διαβάζεις. Είναι 20 καθίσματα, είναι 150 ψαλμοί. Λοιπόν, περίπου κάθε κάθισμα είναι τρεις τάσεις. Διαβάζεις τρεις ψαλμούς, βλέπεις εκεί γράφει δόξα πατρί. Δόξα πατρί και το διαβάζεις καθιστός το ψαρτήρι. Εκτός αν έχεις δυνάμεις, κάνε το και όρθιο. Γι' αυτό λέγεται καθίσματα. Στο δόξα πατρί σηκωνόμαστε και κάνουμε τρεις μετάνοιες. Οι Ρώσοι έχουν μια καλή συνήθεια. Στο δόξα πατρί σηκώνονται και μνημονεύουν ονόματα. Πρώτα και κοιμημένων και μετά ζωντανών.
Λοιπόν, μετά άλλους τρεις ψαλμούς, κάθεσαι, τους διαβάζεις, ξανασηκώνεσαι, κάνεις τις μετάνοιες σου και μνημονεύεις πάλι ονόματα. Αυτός είναι ένας τρόπος. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Στον καιρό Ευμένιο διαβάζαμε σερί, όπως λέμε. Διαβάζαμε συνέχεια τα καθίσματα. Και μάλιστα αν εκχρωστούσε τις προηγούμενες μέρες, μας τα έφορσε, δεν εμάς και τα λέγαμε. Και αν κανένας από όπου έπαιρνα μαζί μου διάφορους για να εκπαιδευτούν, έκαμε κανένας τις πονηριές να πεταχτεί καμιά σελίδα, λοιπόν, θυμάμαι, έπαιρνα ένα βλαχάκι και του έλεγε από μέσα, ο Ιώδος θα σας ξέρω να παίξω. Του έλεγε, Δημητράκη, μην κάνεις πίδους. Θέλεις κάτι άλλο, πάτερ μου, Ρολέρο. Να μας πείτε κάτι, ένα γενικό για τους εγγάμους, για τον εγγαμουφίο. Μα πού ξέρω εγώ που τους εγγάμους. Εξομολογείτε, είστε επίσκοπος, βράζετε άδειες, εσείς δεν βγάζετε τις άδειες. Εσείς έχετε την ευθύνη. Κοίταξε, εγώ τον γάμο, πάτερ μου, δεν είναι έτσι που τον βλέπω, ότι βγάζουμε άδειες. Αυτά είναι δικηγορίστικα πράγματα. Αν ήθελα τέτοια θρησκεία να γίνω μου δικηγόρος που σπούδασα. Λοιπόν, εγώ τον γάμο τον έζησα στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας κουβαλά την εμπειρία του γάμου των γονιών του, κακά τα ψέματα. Είτε ως εμπειρία πρακτικά, είτε ως αναμνήσεις, είτε ως λογισμούς, επιθυμίες, έτσι, κατάλαβατε. Δεν είναι όλοι οι γάμοι το ίδιο. Εγώ έλαχα να είμαι στο γάμο μιας Αγίας γυναίκας και ενός πατέρα αρχαίου ανθρώπου. Και αυτή τη ώρα ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1907. Η μάνα μου το 1921. Είπε και ένας φίλος μου γεωπόνος, άρα δεσπότη μου, είσαι αρχαίος χώρος. Λοιπόν, ήμουν το τελευταίο παιδί ενός δύο γερόντος στην ουσία, δύο ανθρώπων ηλικιωμένων, οι οποίοι όμως αυτοί κατάφεραν να έχουν ένα γάμο όπως τον περίπου το θέλει η Εκκλησία μας. Δεν είναι όμως όλοι γάμοι το ίδιο. Ξέρω πολλά παιδιά και πολλούς ιερείς και πολλούς φίλους μου που βγήκαν μέσα από δύσκολους γάμους, τραγικούς γάμους. Οπότε πάντοτε αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους αγαπώ διπλά. Τους σέβομαι περισσότερο. Μπορώ να πω ότι με αυτούς κάνω πιο πολύ φιλία παρά με ανθρώπους οι οποίοι προήλθαν από γάμους ορθοδόξους. Γιατί αυτοί κουβαλούν μέσα τους συνέχεια αυτές τις πληγές του πατέρα και της μάνας. Σκεφτείτε δηλαδή στο μέλλον, με τα τόσα πολλά διαζύγια που έχουμε τώρα, τι παιδιά και τι εγγόνια θα έχουμε. Με πληγωμένες αναμνήσεις από τα διαζύγια και από τους γάμους των γονιών. Μια άλλη παράμετρος στην οποία δεν υπολόγιζα και πάλι μου άνοιξε τα μάτια η Κρήτη με τους Αγίους τους τελευταίους που εγνώρισα είναι ότι μέσα στο γάμο δεν είναι μόνο το παράδειγμα το εξωτερικό, είναι και το μυστικό παράδειγμα το οποίο δεν βλέπουμε. Παίζει πολύ ρόλο πως χειρίζομαστε μέσα στο γάμο το σώμα μας. Ποια είναι η σχέση μας η σαρκική. Αυτόν έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, εάν γίνεται κάτι παραφύση ή πέρα από την τάξη που όρισε ο Θεός, εκρύονται, λέει, δαιμονικά μικρόβια. Δεν ξέρω εγώ, ξέρω ότι υπάρχουν μικρόβια από το αίμα, μικρόβια από το σάλιο, είναι έτσι. Αλλά δεν ξέρω ότι υπάρχουν και πνευματικά μικρόβια. Ο Άγιος Πορφύριος τα έβλεπε κιόλας. Και δεν είναι μόνο από τα σαρκικά. Η μία πλευρά είναι τα σαρκικά, τα άλλα είναι τα ψυχολογικά. Ζήλιες, κακίες, μαγείες, φόνοι, μάτι. Όλα αυτά μέσα στο γάμο
δυναμώνουν πάρα πολύ. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε ότι ένας έγγαμος θα πρέπει να έχει χρόνον μετανοίας για να καθαρίζει την καρδία του για και τότε να έχει χρόνο προσευχής. Προσέξτε το αυτό. Πρώτα, πολλοί κάθονται και μιλούν με τις ώρες για την προσευχή μέσα στον γάμο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Έλεγε η Αγία Γαλακτία ότι είναι σαν να κρατεί μια τσαγέρα με ζεστό νερό και να το χύνεις απάνω στο δαιμόνιο που κρύβεται μέσα στην καρδιά σου. Εάν προσεύχεσαι χωρίς να μετανιώνεις και χωρίς να εξομολογήσεις. Πρώτα μετανιώνεις, μετά εξομολογείς. Εάν λέει κάνεις τέτοιο πράγμα και κάνεις προσευχή είτε με το κομποσκίνι, είτε με το ψαλτήρι που είπαμε προηγουμένως εμείς, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, λοιπόν, είναι σαν να διότι τα δαιμόνια γίνονται μέσα μας, τα πάθη μας γίνονται δαιμόνια πλέον, όταν μονιμοποιηθούν. Πολλές φορές κληρονομούμε και πάθη από τους παππούδες μας και από τις γιαγιάδες μας, από τους γονιούς μας που δεν εμετάνιωσαν εκείνοι. Άρα μιλούμε για ένα μεγάλο, μια μεγάλη γκάμα που έχουμε μέσα μας να κάνουμε δουλειά, τα κληρονομικά και τα επίκτητα. Λοιπόν, στο μέτρο που μετανιώνουμε, και προσευχή, αυτόν δεν πρέπει να μνημονεύουμε ονόματα. Εσύ σας έκανε εντύπωση, τι σας είπα προηγουμένως. Πώς να διαβάζουμε το ψαλτήρι, και σας λέω, διαβάζουμε τρεις ψαλμούς, μνημονεύουμε ονόματα. Ξέρετε τι κάνεις όταν μνημονεύεις ονόματα. Στην ουσία καθαρίζεις τον DNA σου. Τη γενιά σου. Τη γενιά σου. Καταλάβατε. Και έτσι έχεις δικαίωμα μετά να προχωρήσεις και στο κομποσκήνι. Διαφορετικά, αν πάει απευθεία στο κομποσκήνι, χωρίς να φροντίσεις, να μετανιώνεις για τα δικά σου, για τα κληρονομικά σου, για το σόι σου. Λοιπόν, και πάει απευθεία στο κομποσκήνι ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσευχή, τότε εκάηκες. Αντί να κάνεις πρόοδο μέσα στην εκκλησία, πολλοί έρχονται και μου λένε, που τον καιρό που ξομολογούμε, εφουντώσαν τα πάθη μου και πολλοί να. Βέβαια. Επειδή νόμιζαν ότι είναι μαγικά που θα λειτουργήσει η εξομολόγηση. Ακούν ότι πάτσε εξομολογάσετε με γιατί τα νιώθεις έτσι ωραία και φεύγει ο πλάνος σου ένα φορτίο και ένα βάρος. Φεύγουν οι ενοχές. Και μερικά στο περικάρδιο. Τα υπόλοιπα τα μεγάλα μένουν για να κάνεις αγώνα. Αλλή μόνο με μια εξομολογησούλα να τέλειωνε την πνευματική ζωή. Και μετά ανοίγω το στόμα μου, μετά φόβουται. Ο μυστέος και αγάπης. Ωραία, τι είναι. Είναι μαγικά. Η Εκκλησία δεν θέλει να είναι λευκή μαγεία. Η Εκκλησία θέλει άσκηση. Που συνέχεια λέμε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, μετάνοια. Η σκάψη. Και σκάψιμο, να, η γερόντης έλεγε να βλέπουμε τον υπόνομο που περνά μέσα μας. Όπως έχει υπόνομο κάτω από το σπίτι μας και τα κάτουρά μας, υπάρχει και υπόνομος μέσα μας. Πρέπει να τον ξεστουφώνουμε, να τον βλέπουμε, να τον καθαρίζουμε. Καμιά φορά θα κατεβάσει και το χέρι σου με. Αν είναι βουλωμένο. Όταν γίνονται αυτά, εκεί χρειάζεται ο πνευματικός. Αλλά ο πνευματικός για να τα λέει του, τα πρέπει να τα κάνει. Να τα βλέπει ο ίδιος μέσα του. Γιατί ο Δαβίδος τώρα είναι δάσκαλος της μετανοίας. Γιατί μετάνιωσε ο ίδιος. Μετά που μετάνιωσε, του έστειλε πνεύμα Άγιον ο Θεός και του είπε, φώτισε και του είπε γράψε τα. Διότι να τα χρησιμοποιήσει αύριο ένας Αντώνιος στην Αίγυπτο, ένας Σάββας από την Μικρά Ασία, ένας Πυργίδωνας από την Κύπρο, να τα χρησιμοποιήσει. Μα σκεφτείτε ότι το ψαλτήρι
και το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε και ακούμε, τα ίδια λόγια τα διέβαζαν τούτοι Αγίοι. Μα φοβερό πράγμα. Η κάθε λέξη είναι αγιασμένη. Τότε αρχίζει πλέον και μας επισκέπτει κάτι τελευταίο. Δεν είναι τι κάνουμε εμείς. Αν αρχίσουμε εμείς ορθόδοξα, με τούτον περίπου τον τρόπο, να καταλάβετε να που εννοώ, ελπίζω. Έχουμε ένα συνεργάτη, δεν είμαστε μόνοι μας, οι ορθόδοξοι, μόνο. Το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο επήραμε αμέσως μετά από τα βαπτίσια μας. Την ώρα που μας εμήρωσε ο Παπάς. Σφραγής δωρεάς, Πνεύματος Αγίου Αμή. Σφραγής δωρεάς. Είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Μόλις αρχίσουμε τούν την εργασία που περιέγραψα αδρομερός προηγουμένως, χοντρά-χοντρά, το Άγιο Πνεύμα αρχίζει μέσα μας να ενεργοποιείται. Αν δεν το νιώσεις, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που δουλεύεις. Ή ο πνευματικός σου δεν σε βοηθά ουσιαστικά. Λοιπόν, όταν αρχίσει το Άγιο Πνεύμα πλέον να μας συνομιλεί, αυτή είναι η σωστή λέξη, να συνομιλεί μας εμάς, καθοδηγά μας. Έτσι. Έτσι. Μου έλεγε έναν παιδί είναι ψες, ήρθε να με δει που έρχεται κατά καιρού και έχουμε μια πνευματική σχέση. Εκαθάριζα μου λέει μια εκκλησία σε ένα νησί της Ελλάδος από αυτές τις σεισμογενείς περιοχές. Και η εκκλησία είχε προβλήματα και είπαν λέει να καθαρίσουμε και την Αγία Τράπεζα, να την νυχτίσουμε, διότι είχα εμοιράσει την Αγία Τράπεζα. Και αυτός είχε μια συστολή ότι ένα διορθώσει τώρα έναν τζίσο πας στην Αγία Τράπεζα, αλλά αφού είμαι χτίστης πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά και να έρθει μετά ο επίσκοπος να διαβάσει ευχές. Και τον εφώτη, ακούει μέσα του ξαφνικά, ακούει μέσα του το Άγιο Πνεύμα να του λαλεί, να του λέει Αγία Τράπεζα που εδέχτηκες τον Άρτον και τον Ίνον και τον εμεταμόρφωσε σε σώμα και αίμα Χριστού, μεταμόρφωσε και εμέναν τον αμαρτωλό. Δηλαδή η Αγία Τράπεζα επειδή ήταν μυρωμένη αμέσως του εμίλησε του παιδιού. Και από τότε μου λέει, σωστό τούτο που αισθάνθηκα. Εγώ συγκινήθηκα, λέω, κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος αυτός τον εμπαυτίσαμε πριν ένα χρόνο και του άρχισε να του μιλάει η Αγία Τράπεζα. Και ο άλλος εμπαπάς, εδεσπότης τόσα χρόνια, το είδε του μιλάει η Αγία Τράπεζα. Τρέμει η Αγία Τράπεζα και φοβάται. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μέσα μας το ενημήν οικούν Άγιο Πνεύμα. Όσοι διαβάζετε επιστολές του Αγίου Παύλου, τα μισά που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί μέσα μας λέει. Βλέπετε, θέλουμε κατήχηση, να μάθουμε την πίστη μας. Η πίστη μας είναι μια λεβεντιά. Είναι μια χοντιά. Δεν είμαστε μόνοι. Μας επιτρέπεται να έχουμε εμείς που πηγαίνουμε λειτουργίες, που πηγαίνουμε ομιλίες, να έχουμε τόσες φοβίες, ρε παιδί μου. Όταν έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, έχουμε τόσους Αγίους γύρω μας. Εδώ μιλάει η Αγία Τράπεζα, μιλούν οι τείχοι, μιλούν οι πέτρες. Και εμείς να μπαίνουμε μέσα από το. Και εμείς να έχουμε να πετρώσει, να έχει πετρώσει η καρδιά μας. Να μην ακούμε τίποτε, ας πούμε, τίποτε, να μην μας εμπνέουν. Του η λειτουργία σήμερα, τι ωραία που ήταν, ας πούμε. Εγώ τώρα προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν ήθελα να μιλούμε, ας πούμε. Προτιμούν να λέγαμε πελάρες, έτσι, χαζομάρες μεταξύ μας. Παρά να κάνουμε το, σαν να αδικούμε την ίσπραξη που έκαναμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά ας είναι. Για 4 χρόνια δεν έκανα άλλον κήρυγμα στη Μητρόπολη Μόρφου, μόλις ήρθα, συνεχώς να μάθουμε να συγχωρούμε. Και τους έλεγα και πρακτικούς τρόπους, όχι θεωρίες μόνο, τι πρέπει. Πώς να συγχωρούμε
με την καρδιά μας. Έφθανε του παρόντος. Το δεύτερο, και δεν υπάρχει τρίτο νομίζω, για να κοινωνούμε, είναι αυτό που λέει είναι ευχές. Η πρώτη θεία μεταλήψεως ευχές. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα ή να εισέλθεις υπό τον οίκον της ψυχής μου. Δεν είμαι άξιος. Δηλαδή αν δεν νιώθουμε την, ότι είμαστε άρρωστοι, είμαστε χαμένοι, τι ειρήνη να έχουμε. Ειρήνη ίσως ο πνευματικός ο καλός που έχεις, σου εννοεί το πρώτο που είπα. Τη συμφιλίωση είναι, κατάλαβες, με αυτούς που έχεις λυπηθεί, που έχεις πικραθεί. Αυτό ναι, είναι μια προσπάθεια ειρήνης. Αλλά από εκεί και πέρα, το βασικό, η βασική και μοναδική προϋπόθεση είναι το αίσθημα της αναξιότητας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ευχή, εκφράζει όχι εμένα, εκφράζει τη συνείδηση όλων των Αγίων, η οποία λέει «Ουκ είμαι ικανός δέσποτα ή να εισέλθεις υπό τον οίκον της ψυχής μου». Επειδή όλοι έρημος εστί και καταπεσούσα. Περίπου αυτό λέμε, ναι. Και μετά τι λέει. Αλλά επειδή βούλησή εκείνεν εμήν, αλλά επειδή θέλεις εσύ να κατοικάς μέσα μου, να είσαι συγκάτοικος μου, χαρόν προσέρχομαι. Δηλαδή είναι επειδή θέλει τόσο πολύ ο Χριστός να ενώνεται μαζί μας και σωματικά, γι' αυτό και προσπαθούμε να κοινωνούμε, όχι επειδή είμαστε άξιοι. Αυτές είναι αντιλήψεις καθαρών, πάλι των οργανώσεων, πάλι καθολικών. Γι' αυτό λέω, βλέπω συνέχεια ότι πρέπει να αποδομήσουμε πολλά συστήματα που εμπήκαν μέσα. Οι Ρώσοι καημένοι είναι στη χειρότερη κατάσταση. Εμείς καλά πάμε οι Έλληνες, είμαστε τόσο άτακτοι που δεν υπάρχει στιγμή που να πεις «Α, τώρα είμαι εντάξει, πάω να κοινωνήσω». Ακόμα και να πάω να κοινωνήσουμε σπρώχνουν ένας τον άλλο. Δείγμα του ότι δεν είμαστε εντάξει. Είμαστε δηλαδή τελικά πιο φυσικοί. Οι Ρώσοι περιμένουν. Έχει έναν παπά με το πετραχύλι, κάθεται δίπλα εκεί στο τέμπλο. Πηγαίνουν και λένε τις αμαρτίες ακόμα και της τελευταίας ώρας που έκανα. Α, σκέφτηκα για τον Παπανέτσι, για τον Δεσπότη, για τον Ψάρτη. Συγχώραμε για να πάω να κοινωνήσω. Για να πάω να κοινωνήσω. Νιώθουνε για ένα μικρό θερμοκήπιο, όπως είπες εσύ τσι ωραία προηγουμένως. Έτσι. Και πηγαίνουν και κοινωνούν γρήγορα και μετά δικαιούνται να συνεχίσουν να αμαρτάνουν. Μέχρι την επόμενη αιτία, αφού τους δώσει την άδεια ο πνευματικός εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Αυτό είναι το χειρότερο. Κάτι παραπλήσω είναι και ο γεροντισμός όμως. Οι παπάδες είναι μεταξύ τώρα, έχουν καβαλήσει οι γέροντες στο καλάμι, να γίνουν όλοι οι γέροντες σαν τους καλογέρους, σαν τα μοναστήρια. Οπότε, λοιπόν, κρατούν εκεί την κόλαση, το πιδάλιο, κρατούν εκεί τους κανόνες σαν τα κανόνια, εσύ κοινώνα, εσύ μην κοινωνήσεις, εσύ κοινώνα, εσύ μην κοινωνήσεις. Ξέρω, δεν και βοήθησα σε με τούτα που σου είπουν, ξέρω το, αλλά... Βάζε έναν κανόνα και λέει, όσο κατακρίνεις, δεν θα κοινωνάς. Εγώ πιστεύω ότι θα κοινωνήσω. Στον αιώνα τον άπαντα. Ενώ άκουσε, Ιωράκου, σου πω έναν ωραίο για τούτο, για την κατάκριση, γιατί είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε όλοι. Και να φύγετε, να πάτε στο καλό. Λοιπόν, είμαι στο μοναστήρι Καλόγερος. Έχουμε ένα γέροντα, ο οποίος δεν θέλει να το παίζει γέροντας. Σπανιότατο φαινόμενο. Γέροντα να κάνουμε μετάνοιες, αν δεν πονεί στη μέση σου. Γέροντα να κάνουμε ένα άλαδο, κατά το στομάχι του κάθε ενός πατέρ νεόφυτε, δεν έχουμε όλοι το στομάχι σου. Εσύ είσαι τσακυλομηχανή, μου λέει. Τέτοιου είδους άνθρωπος. Και ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσσεξ έλεγε, «Ετ μοναστήρι μας δεν έχει κανόνες,
Το μοναστήρι μας δεν έχει κανονισμούς. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο όπως δύναται ο καθένας να το ζήσει. Φτάνει να συγχωρούμαστε και να προσπαθούμε να ζούμε μεταξύ μας εν Χριστώ. Και ο καθένας κάνει κατά τη δύναμή του. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επήγα στον Γέροντα να εξομολογηθώ, γιατί διεπίστωσα ότι είχα έναν τεράστιο πρόβλημα κριτικής. Έκρινα συνέχεια. Τα πάντα, τα πάντα. Και ήμουν και ιερομόναχος, ε. Δεν είχα μόνο να κοινωνήσω και να κοινωνήσω και κόσμο. Επήγα λοιπόν μεσημέρι καλοκαιριού. Λέω, τι θα κάνω, λέω, του Γέροντα, με τούτον το μανία που έχω τα τελευταία χρόνια να κρίνω τους άλλους. Νιώθω, λέω, του ότι κανονικά δεν έπρεπε ούτε να κοινωνώ, ούτε να μιλώ μέσα στο μοναστήρι. Λέει μου, δεν μπορεί να σου πω, πατερνεόφιτε, λέει μου, εγνώρισες τόσους Αγίους και καρτεράς να διορθώσω το πιο δύσκολο κομμάτι του ανθρώπου, γέ μου, είναι η κρίση του. Γι' αυτό μου λέει και τούτα ούλα να τα κρίνει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και είναι και τελική κρίση. Εθύμωσα του Γέροντα, κόρη μου. Λέω να μου αφηγεί λάλο τούτο τις γενικολογίες. Εγώ θέλω να μου πει λάλο κάτι πρακτικό. Πώς να σταματήσω να κρίνω τους ανθρώπους. Και εσύ μια ζωή βολεύκης μας. Όταν με είδε να του θυμώνω, φοήθηκε. Ήταν και λίγο φοβιτσιάρης εκφύσεων. Εγώ δεν είμαι φοβιτσιάρης σε τούτα. Έχω άλλους φοβίες, αλλά όχι τούτα. Λοιπόν, δηλαδή μου να πούνε να σου πω, γέ μου, είναι να μας δέρεις. Λοιπόν, τι να σου πω, μου λέει. Να σου πω κάτι. Λέω του τι. Ξέρεις ποιο είναι το ατού σου. Πάλι πιάσε με το καλό ο καημένος. Η δύναμη δική σου, μου λέει, εκκληρονόμησε στην πίστη της μάνας σου και της γιαγιάς σου της μυροφόρας. Τότε είναι αλήθεια τούτο. Πίστη, μου λέει, όσοι έχουμε όλοι πατέρες, την έχεις μόνος σου. Πήγαινε εδώ έξω, μου λέει, τώρα η ώρα 2 στο Μαυροβούνι που είμαστε μοναχοί. Ξέρεις πως ήταν η θερμοκρασία το καλοκαίρι? 45 βαθμούς. Πήγαινε, μου λέει, που κάτω από κανέναν πεύκο, σε ζήτα του Θεού να σε βοηθήσει. Ότι εσύ μπορείς να με βοηθήσεις? Δεν μπορώ, λέει. Κατάλαβα. Πιάνω κι εγώ το κλάμα. Και πήγα κάτω από έναν πεύκο, θυμούμαι ήταν κάτι πεύκο, δεν τα πεύκος ήταν, κάτι πεύκα και τόσα, εγώ ήμουν πιο ψηλός. Λοιπόν, άναψα και το νερό τότε 45 βαθμούς ήταν ζεστό, λουτρό. Έκλαια κιόλας ότι ήρθαμε σε ένα γέροντα ανάπηρο που δεν ξέρει να μας βοηθήσει. Λοιπόν, που είναι ταπεινός όμως, είναι καλοσυνάτος. Και Χριστέ μου, σε παρακαλώ, δείξε μου και εμένα, λέω του, έναν πρακτικό τρόπο. Πώς να θεραπεύω την κρίση μου και την κατάκρισή μου. Και τι ακούω μέσα μου? Το Άγιο Πνεύμα. Που σας είπα ότι είναι ο συγκάτοικος όλων μας. Και ακούω μέσα μου να μου λέει, να λες, δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Δικαιοκρίτα Κύριε, ένας μόνον κρίνει δίκαια, ο Ιησούς Χριστός. Ακόμα και ο Θεός Πατήρ έδωκεν την κρίση όλη στον Υιόν. Ότι ως ανθρώπους. Μάλιστα. Επειδή είναι τέλειος άνθρωπος, γι' αυτόν του έδωκεν. Όλη την κρίση. Λοιπόν, μα ένιωσα εκείνη την ώρα ότι επία σε ένα φαρμακείο
και αγόρασα το καλύτερο φάρμακο στην πιο φτηνή τιμή. Δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Από τότε μέχρι σήμερα, όποτε συνειδητοποιήσω, πρόσεξτε το, τούτο είναι πολύ σημαντικό, δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε. Γιατί δεν έχουμε γρήγορο νου, όπως λέει στο απόδειπνο. Όσο πιο γρήγορο είναι ο νους, τόσο πιο γρήγορα συνειδητοποιούμε τα πάθη μας και τα λάθη μας. Είναι το τεράστιο μας πρόβλημα, ότι δεν έχουμε γρήγορο νου. Έχουμε μαλθακέψει από τον αστικοποιημένο τρόπο, τον μεμαλακισμένο τρόπο ζωής που μας έμαθαν η σύγχρονη τεχνολογία να ζούμε. Λοιπόν, οι παγιοί έλεγαν, τούτος πιάνει πουλιά στον αέρα. Πώς μεταφράζεται τούτο? Έχαν γρήγορο νουν. Η μάνα μου έλεγε, μου πρόσεχε γέ μου να μην γύρει ο νους σου. Μια γυναίκα γράμματη, αυτό μου έλεγε. Λοιπόν, από τότε, όποτε με γρήγορο νουν, όσο πιο γρήγορο αντιληφθώ ότι κρίνω, μέσα μου αυθόρμητα, ακούω, δικαιοκρίτα Κύριε, θεράπευσον την άδικο μου κρίση. Λοιπόν, το ζήτημα είναι η καρδία τι θα γράψει. Γράψετε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρακτική. Ναι, είναι μια πρακτική τούτη. Δηλαδή τουλάχιστον να φύγετε που δάμε, να φύγετε με ένα φάρμακο. Το πιο σημαντικό. Εντάξει, τα άλλα όλα που σας είπα, ξεχάστε τα. Έχετε πνευματικούς, δεν θα ακούετε. Ο Μόρφου δίδει κάτι, ένα γενικό έτσι, μια γενική γραμμή, ιδιαίτερα σε θέματα μετανοίας, που είναι και το βασικότερο ενός χριστιανού ορθόδοξου για να γνωρίσει τον Χριστό. Ο Χριστός μας θέλει να είμαστε όχι αναμάρτητοι, μην φοβάστε την αμαρτία. Μας θέλει μετανιωμένο. Όλοι οι Άγιοι δεν ήταν αναμάρτητοι, απλά είχα γρήγορο νου και μετανιώνα γλύωρα, γρήγορα, γρήγορα. Πριν να φύγει χάρις που μέσα τους, πριν να μειωθεί η αίσθηση της χάρητος. Χάρις είναι η ενέργεια, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας και του Χριστού. Έτσι.